Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπαράζ ελέγχων για κράνη και ζώνες από άνδρες τροχέα στην Πάτρα. Στον παραβάτη δίνεται μηδενική κλίση και στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβεί στην εφορία για να καθορίσει το ποσό του προστίμου ανάλογα με το εισόδημά του. Παράλληλα, για μια σειρά παραβάσεων αφαιρούνται για 60 ημέρες δίπλωμα και πινακίδες. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δεν χωρά ανθρώπινος νους αυτά που αποκαλύπτονται για το θάνατο του πατρινού Πάνου Κοκκίνη που διέμενε στην παραλία Πατρών. Τραυματίστηκε όταν έπεσε στις σκάλες του σπιτιού του και κατέληξε μετά από λίγες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Αυτό όμως που συγκλονίζει είναι ότι λίγες μέρες νωρίτερα από το μοιραίο χτύπημα, ο άτυχος Πάνος είχε χάσει τον αδελφό του μετά από σύντομη ασθένεια. Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς τους, αφού χάθηκαν δύο αδέλφια μέσα σε 20 μέρες. Πατέρας τεσσάρων παιδιών ήταν ο 30χρονος που βρέθηκε χθες το πρωί νεκρός στο σπίτι του στην οδό Καποδιστρίου στην παραλία Πατρών. Διερευνώνται τα αίτη του θανάτου του, αύριο θα γίνει η κηδεία του. Γνωστός συνδικαλιστής της Πάτρας είναι ο 69χρονος που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ της παραλιακής απέναντι από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ. Ο Χαρίλαος Βασατής βρισκόταν για 6 με 8 ώρες νεκρός στο όχημά του μέχρι να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Μεγάλη εχθές πυρκαγιά αναστάτωσε χθες το απόγευμα την περιοχή της Αγίας Πατρών. Πυροσβέστες και κάτοικοι ρίχτηκαν στη μάχη αφού οι φλόγες έφτασαν λίγα μέτρα από τα σπίτια. Το σύννεφο καπνού που είχε σηκωθεί ήταν ορατό από αρκετά σημεία της πόλης. Τελικώς, μετά από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα που προκαλούν οι τσούχτρες στον Κορυθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο συγκάλεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής για το ζήτημα των τσουχτρών. Μίλησαν και πάλι για δίχτυα και αποφάσισαν να επαναλάβουν τη σύσκεψη. Δύο τροχαία με δύο τραυματίες χθες το βράδυ, το ένα στην Αγίου Ανδρέου και Γούναρη και το δεύτερο στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Κιλκής. Στην αίθουσα του μονομελούς πρωτοδικείου Πατρών συνεχίστηκε χθες η δίκη για τον τραυματισμό ενός παιδιού στο μάτι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του πατρινού καρναβαλιού τον Ιανουάριο του 2014. Η δίκη διεκόπηκε τις 2 Μαΐου, οπότε και θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας προκάλεσε το σχέδιο νόμου με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν ανάδοχοι οι γονείς ομόφυλα ζευγάρια. Και στην Πάτρα η τοπική ιεραρχία της Εκκλησίας εκδήλωσε την έντονη αντίδρασή της. Την πλήρη τήρηση των νόμων ζητούν σε ανακοίνωσή τους οι συμβολογράφοι της χώρας με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια που εξελίχθησαν έξω από συμβολογραφείο στην οδό Βότσε στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί καθώς και μέλη συλλογικοτήτων για να εμποδίσουν ηλεκτρονικό πληστηριασμό ο οποίος τελικά αναβλήθηκε. Και περνάμε στα θέματα της οικονομίας. Από την τσιμπίδα της εφορίας δεν πρόκειται να γλιτώσουν ούτε οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους και χρειάζεται να νοικιάσουν. Αν το σπίτι που μισθώνεται δηλωθεί στο όνομα του σπουδαστή, τότε κινδυνεύει να κληθεί να πληρώσει φόρο μέχρι και 150 ευρώ. Ακόμη και μέσω του Facebook και λοιπόν μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα ψάχνει η εφορία για να εντοπίσει τυχόν περιπτώσεις φοροδιαφυγής των φορολογουμένων. Την ίδια στιγμή ανοίγει ο δρόμος για το ξεμπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών όσων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Θα γίνεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, όσο πληρώνει ο φορολογούμενος, τόσο θα ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός του. Ακόμη και με μηνύσεις απειλεί ο διοικητής του νοσοκομείου Ρίου, κ. Πισημίσης, στην Ποεδίν. Αφορμή οι καταγγελίες της Ομοσπονδίας ότι ο διοικητής είχε προαναγγείλει πειθαρχικές διώξεις σε όποιον υπάλληλο του Ιδρύματος ταΐζει τα αδέσποτα που βρίσκονται στον αύλιο χώρο και επίσης ότι έβαλε φρένο στην χρήση του χαρτιού υγείας στις τουαλέτες του νοσοκομείου. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.